Έχω πει πολλές φορές ότι ο μεγαλύτερος πλούτος σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο της Ξάνθης είναι ο εθελοντισμός. Και όχι σε έναν τομέα, είτε μέσω των αθλητικών, πολιτικών συλλόγων, όμως υπάρχουν και οι ιδιώτες που πραγματικά όχι η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε το κεντρικό κράτος μπορεί να καλύψει αυτή τη δουλειά που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και θέλω να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα, γιατί λέμε πολλές φορές όλοι μας πόσο ευαισθησία έχουμε για το περιστικό άλσο, στα δάση και όλα αυτά, αλλά λίγοι είστε που πραγματικά κάνετε αυτό το λόγο πράξη. Για μας σε πλούτους. Θέλω να σε ευχαριστήσω δημόσια και εσένα και τους συνεργάτες σου. Και θα ήθελα να ξέρεις από εδώ και πέρα θα είμαστε πολύ πιο κοντά σου για να βοηθήσει ένα πρότυπο να έρθουν κι άλλοι δίπλα σου να προστατεύσουμε αυτό το τελευταίο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκπροσώπω όλη την κοινωνία, όλο το συμβούλιο, όλο το και τον Πάπερο προφανώς να τον πάρεις και να βγούμε αυτό για το βραβείο και αν θες να πεις κάτι προφανώς. Αν θέλεις να πεις δύο κουβέντες, αγαπημένου συνδημότη, παρακαλώ. Καλημέρα σας σε όλους. Χρόνια μας πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Δημοτικό Συμβούλιο που αποφάσισε ομόφωνα να τιμήσει το πρόσωπό μου σε αυτή τη τιμική διάκριση. Είμαι γεμάτος χαρά, τιμή και συγκίνηση γιατί σε μια τέτοια εκατική μέρα θα πάρω αυτή τη διάκριση. Ήμουνα πάντα αισιόδοξος και είμαι πάντα αισιόδοξος ότι στη ζωή μου δεν τα παρατάω. Όσον αφορά στο περιβάλλον, ελπίζω και είμαι αισιόδοξος ότι μελλοντικά ο εθελοντισμός και η οικειοθελής προσφορά στον τόπο θα είναι πιο διαδεδομένος και πιο επιτακτικός. Δεν θα αφήσουμε σε μερικούς να μας λερώνουν, να μας μολύνουν την πόλη μας, τις συγκοινωνίες μας, ανεύθυνες πολίτες. Εμείς θα είμαστε μπροστά με προσφορά, με συνεργασία πάντα με την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια. Τα τμήματα, τα δικά σας με γνωρίζουν προσωπικά, τους ενοχλώ, τους επιβροτώ και τους επικρίνω κάπου-κάπου. Αυτό υπάρχει στην δημοκρατία. Και συνεχίζουμε άρτεκτα, με ζήλο, με αγάπη και πιο πολύ σεβασμό για το αυτό. Σε αυτά τα τελευταία χρόνια και είμαστε παράδειγμα, να είμαστε παράδειγμα στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, στους νέους. Αυτή η ευαισθητοποίηση πρέπει να αρχίσει από την προσχολική αγωγή, την παιδεία και την αγωγή από το σπίτι. Να τονίσουμε τα παιδιά μας την αγάπη για την σημασία της ανακύκλωσης που κάνουμε με την ανακύκλωση, την αγάπη για το δάσος, το περιβάλλον γενικά, σεβασμό και στα τετράποδά μας και στον άνθρωπο φυσικά, και να είναι αυτή η ενημέρωση συνεχής, να μην διαβίω, να μην είναι, ας πούμε, παροδικό. Να είναι συνεχής αυτή. Στα τελευταία χρόνια που εκτελώ αυτά τα έργα με πολύ αγάπη, έχω δίπλα μου την αμέριστη συμμετοχή της γειτόνισσάς μας σε μια ημένη οβλό, και το οποίο ζητώ ένα θερμό το λιγότερο που να ζητήσω. Έλα εδώ κοντά μας. Η ομάδα μας μεγαλώνει καθημερινά. Μάλιστα, προχθές το Σαββάτο, ένας νεαρός που βγαίνει με το σκυλί να κάνει περίπατο, λέει: θέλω να συμμετέχω στην ομάδα σας. Μπορείτε να πάτε. Λέω: πώς δεν μπορούμε να πάμε. Ανοιχτά είναι, λέω: δεν προσφέρουμε τίποτα. Λέω: απλώς κάπου και να μην κάνει άμα, λέω: άμα κάνετε καλά, όργο, καθαρισμό. Αυτά έχουμε. Εγώ ευχαριστώ πάρα εσάς, κύριε Πρόεδρε, και το Δημοτικό Συμβούλιο που με τιμήσατε με αυτή τη διάκριση. Ελπίζω να δούμε ότι η προσφορά μας θα είναι ασταμάτητη, με πιο μεγάλο ζήλο και αγάπη για το περιβάλλον. Αγαπώ πολύ την γειτονιά μου, την παλιά πόλη μου, την Ξάνθη μου, γενικά όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κόσμο έχουμε ευλογημένο. Δώσε μας λεφτά να αλλάξουμε τον τόπο. Όταν θα έρθει το μοιραίο, θα ξέρω ποιος με έχω αφήσει αντικατάστρια που θα με αναπληρώνει, όχι όπως εγώ, παραπάνω από μέρα όπως έκανα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.